Ναι, αυτό το έργο είναι ένα κλασικό έργο. Ο επιθεωρητής έρχεται του Τζον Πρίσλι. Είναι κλασικό έργο. Το έγραψε μετά το 40 ο Πρίσλι και έγινε μάθημα στα σχολεία πια στην Αγγλία. Είναι ένα έργο το οποίο έχει και κατά κάποιο τρόπο το αστυνομικό μέσα, γιατί είναι ο επιθεωρητής, το καταλαβαίνετε και από τον τίτλο, αλλά και το κοινωνικό. Για εκείνη την εποχή και όλα ήταν και πολύ σημαντικό. Μιλάει για μια εποχή για το 12, αλλά όντας αυτός μετά τον πόλεμο του 40, ο συγγραφέας εννοώ, γνωρίζοντας το τι έχει συμβεί, βάζει τους ήρωες να σκέφτονται για το μέλλον πράγματα εντελώς ανάποδα, πράγματα που δεν γίνανε στο τέλος. Δηλαδή, είναι, παραδείγματος χάρη, είναι ο Τιτανικός, αυτό το πλοίο που λέει ότι είναι ένα πλοίο που σε πάει σε 5 μέρες στην Αμερική και δεν βυθίζεται με τίποτα. Λένε ότι δεν θα γίνει πόλεμος. Είναι μια αστική τάξη, είναι επιχειρηματίες η τάξη την οποία πραγματεύεται, όπου δεν πιστεύουν ότι θα αλλάξει κάτι και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να διατηρήσουν τη θέση τους και τα χρήματά τους. Αυτή είναι η αξία τους. Είναι, θα έλεγα, ένα από τα ίσως πρώτα αρκετά σοσιαλιστικά έργα για εκείνη την εποχή. Και γι' αυτό, για την πολύ ωραία ανάπτυξη που έχει των χαρακτήρων, έγινε έτσι, μπορούμε να πούμε ότι είναι κλασικό και χαίρομαι πολύ που μπορέσαμε να το ανεβάσουμε εδώ. Είναι ένα έργο που πιστεύω ότι θα έπρεπε να το δούνε τα σχολεία. Εγώ μάλιστα το έκανα, τελείωσα το Αμερικάνικο Κολέγιο και το έκανα μάθημα στο σχολείο, το είχα κάνει. Και γιατί πιστεύω πραγματικά, ειδικά όσα σχολεία έχουν και αγγλικά, ότι θα έπρεπε να το δούνε. Και επίσης και για τους, για όλο τον κόσμο, το έχω παρατηρήσει όλοι οι θεατές, από τα πρώτα που θα μας πούνε, είναι ότι θα μας πούνε ότι είναι πολύ ωραίο έργο. Αυτό είναι βασικό για μια καλή παράσταση. Βέβαια, συντελεί και το ότι με όλους τους συναδέλφους που παίζουμε μαζί, είμαστε αρκετά χρόνια μαζί, είναι ευχάριστο αυτό και έχουμε δημιουργήσει μια καλή ομάδα. Και επίσης και με τον Γιώργο το Φραντζεσκάκη που συνεργάζομαι τώρα, είναι 7 χρόνια που πια παίζω. Ήμασταν μαζί από τη δραματική σχολή και τα τελευταία χρόνια σκηνοθετεί εκείνος τα έργα εδώ στο Eliart. Έχουμε ένα τρομερό δέσιμο και μια ωραία συνεργασία και γι' αυτό νομίζω ότι αυτό το αποτέλεσμα βγαίνει και προς το κοινό. Πάντα υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν, γιατί και πέρσι σκηνοθέτησα ένα έργο για παιδιά στο ΔΥΠΕΘΕ, στο Δημοτικό Θέατρο της Καλαμάτας. Και ασχολούμαι ακόμα με τα θεατροπαιχνίδια, το θεατρικό παιχνίδι. Είχα βγάλει και ένα βιβλίο, αλλά και διδάσκω στο Θέατρο των Αλλαγών, θεατρικό παιχνίδι, όπου μπορούν, μάλλον για την ακρίβεια, εκπαιδεύω ανθρώπους που θα διδάξουν θεατρικό παιχνίδι σε παιδιά. Άρα μάλλον αυτό εγώ που δεν είμαι και παιδί και δεν έχω γνώση των πραγμένων. Ασχολούμαι, μ' αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι και με ενδιαφέρει. Ίσως έχω κι εγώ αυτή την αίσθηση πάντα σαν θεατής, λειτουργώ νομίζω λίγο σαν παιδί. Οπότε και τις παραστάσεις που σκηνοθετώ που μ' αρέσουν, τέτοιου είδους παραστάσεις που μπορούν να αρέσουν και στους μικρούς και στους μεγάλους. Δεν συμπεριφέρομαι στο παιδί σαν να είναι ένα παιδάκι που δεν καταλαβαίνει, αλλά το συμπεριφέρομαι με ένα τέτοιο τρόπο όπως θα ήθελα να μου συμπεριφέρονται σε μένα. Οπότε έχω αυτή την αντίδραση, γιατί με αυτόν τον τρόπο βλέπω κι εγώ θέατρο, με μία ίσως, θα έλεγα, αφέλεια, αγνότητα, δηλαδή δεν τη βλέπω σαν ηθοποιός που κρίνει. Πάντα χώνομαι μέσα στην κάθε παράσταση όταν παρακολουθώ.
Τώρα να σας πω, εγώ ήμουνα αυτοδίδακτη και ξεκίνησα με τα παιδιά. Ίσως πρέπει να το έχεις λίγο, αλλά όποιος θα έρθει, μάλλον το έχει κιόλας. Κατά κάποιο τρόπο έχει αυτή τη σχέση. Δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα. Μπορεί να είναι ηθοποιός που θέλει να κάνει μαζί με τα παιδιά, μπορεί να είναι παιδαγωγός, μπορεί να είναι κάποιος δάσκαλος ή μπορεί να είναι κάποιος που, από τους προσκόπους. Θέλω να πω από κάποιο τομέα θα έρθει για να κάνει, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος πατέρας ή μητέρα που ενδιαφέρεται, που έχει παιδιά ή που έχει και τα παιδιά των φίλων, των φίλων των παιδιών τους, που θέλει να τους κάνει κάποια παιχνίδια, είτε σε παιδικά πάρτι. Κάνω θέατρο παιχνίδια στο Θέατρο των Αλλαγών και αυτό το μάθημα με γεμίζει πραγματικά μεγάλη χαρά, γιατί έρχονται και παίζουμε με το θέατρο και με ασκήσεις, αυτοσχεδιασμούς, παντομήμα, με ανθρώπους που έχουν τελειώσει θεατρολογία, δηλαδή παίζουμε μεγάλοι. Και με αρχίζουν τώρα και καινούργια μαθήματα, οπότε είναι μια ευκαιρία, δηλαδή μετά τις γιορτές από το Γενάρη, είναι μια ευκαιρία όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, είτε επειδή θέλουν να δοκιμαστούν για πρώτη φορά σε θέατρο και σε αυτό το παιχνίδι του θεάτρου, είτε γιατί θέλουν να δουλέψουν μαζί με παιδιά και να κάνουν θεατρικό παιχνίδι είτε σε σχολεία είτε σε κατασκηνώσεις αργότερα, μπορούν να έρθουν. Αυτό συμβαίνει συνέχεια. Γιατί τότε κάναμε... Καλά ήταν η αρχή, το γύρω-γύρω όλοι. Μετά ήταν το Φώτα Παρακαλώ που κάναμε μαζί με τη Χρύσα Τσιπηλιώτη και ήταν πολλές, έκανα πολλά παιδικά στην τηλεόραση αλλά και μεταγλωτήσεις με τη φωνή μου. Και εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τόσα πολλά κανάλια. Είχαμε μόνο τα δύο δημόσια κανάλια. Οπότε ο κόσμος, οι οικογένειες παρακολουθούσαν και τα παιδιά φυσικά, αλλά και οι γονείς τους παρακολουθούσαν αυτές τις παιδικές εκπομπές που συνήθως ήταν μεσημέρι όταν γυρνάγανε από τη δουλειά. Και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που πραγματικά με θυμούνται από εκεί. Μου έχει κάνει και εμένα μεγάλη εντύπωση. Ενδιαμέσως βέβαια έχω κάνει διάφορα και στο θέατρο και τα ντοκιμαντέρ που είπατε. Αλλά αυτό συνεχίζει και είναι εντυπωσιακό, ακόμα και η φωνή μου. Δηλαδή μιλάω, μπορώ να προχωράω στον δρόμο και να μιλάω και κάποιος που δεν με βλέπει, είναι μπροστά μου, να γυρίσει απότομα επειδή άκουσε τη φωνή μου και κάτι του θύμισε, του έφερα μια ανάμνηση. Μια ανάμνηση από είτε τα παιδικά του χρόνια, είτε κάποια χρόνια που ήταν πατέρας ή μητέρα. Έχω έναν πολύ γνωστό βέβαια, που είναι γιατί έκανα για πολλά χρόνια έναν ήρωα από τα Στρουμφάκια. Τα Στρουμφάκια. Και ήμουν το μόνο αγόρι, δηλαδή όλοι οι άλλοι εκείνη την εποχή ήταν όλα αγόρια. Ήμουν η μόνη που έκανα γυναίκα που έκανα αντρικό ρόλο. Έκανα το Σπιρτούλι, αυτόν με τα γυαλιά. Και ήταν μια εποχή που πραγματικά αγαπούσαμε πολύ τη μεταγλώτηση, αυτό που κάναμε. Ήμασταν σαν θίασος τότε στην ΕΡΤ, ήταν στην ΕΡΤ αυτό. Μετά ξαναγίνανε, αλλά γίνανε με άλλο τρόπο και με άλλες φωνές αργότερα. Αλλά εκείνη την εποχή ήταν τόσο πολύ καλά δουλεμένη η μεταγλώτηση, γιατί ασχολιόντουσαν να είναι... Όταν σταματάει να μιλάει ο ήρωας που να τελειώνει σε «ο», να τελειώνουμε και εμείς σε «ο». Δηλαδή, ακόμα και πώς ήταν η φωνή μας και οι συλλαβές μας είχαν μεγάλη σημασία, οι παύσεις μας. Και πήγαινα, θυμάμαι, δύο φορές την εβδομάδα στην ΕΡΤ και ήμασταν ένας θίασος, ήταν η Μπέτη Αρβανίτη, ήμασταν γνωστοί, δηλαδή ήταν και γνωστοί ηθοποιοί που συμμετείχαν σε αυτή τη σειρά. Όχι, όχι. Αν και έτυχε. Δεν έχει αλλάξει πάντως. Έτυχε και δεν κάνω. Έχουν μπει και καινούργοι. Είναι τυχαίο. Εγώ ακολουθώ όπως πηγαίνει το ρεύμα. Μ' αρέσουν πολλά πράγματα. Μ' αρέσει πολύ τώρα να σκηνοθετώ που δεν το έκανα πιο πριν. Και έτσι χάρηκα πολύ τις σκηνοθεσίες που έκανα και στο παιδικό.
Μ' αρέσει πάντα να παίζω. Αυτό δεν φεύγει. Είναι κάτι που αγαπώ έτσι πολύ. Μ' αρέσει να είμαι στη σκηνή. Εκδηλώνεσαι διαφορετικά. Υπάρχει σε εμάς τους οποίους νομίζω ότι αυτό δεν φεύγει. Όσα χρόνια και να περάσουν οι υποκριτικοί. Και επίσης το καινούριο μου έτσι, η καινούρια μου, ας πούμε, ναι, πήγα να το πω δουλειά, δεν είναι δουλειά βασικά, είναι δημιουργία, γιατί και εμείς δεν τα θεωρούμε δουλειά αυτά. Είναι οι σκηνοθεσίες που κάνω στα ντοκιμαντέρ, που επίσης είναι σαν να κάνω μια άλλη καριέρα. Όλα τα ντοκιμαντέρ τα οποία έκανα τον τελευταίο καιρό έχουν προβληθεί στον κινηματογράφο. Στην Ελλάδα. Μάλιστα, στην Ελλάδα, ναι. Ελλάδα. Βεβαίως αυτό που προβλήθηκε τώρα τελευταία προβλήθηκε στο Δαναό και θα συνεχίσει να προβάλλεται. Ξεκίνησε τον Οκτώβρη, τέλος Οκτωβρίου, αλλά θα συνεχίσουμε μετά τις γιορτές. Και λέγεται «Ευρώπη το όνειρο». Και προβλήθηκε στο Δαναό και στο Τριανών. Και μετά θα συνεχίσει πιο πολύ εκτός Αθήνας, θα πάει η Θεσσαλονίκη, αλλά και εδώ στην Αθήνα, αλλά όχι μέσα στο κέντρο. Τα τελευταία χρόνια κάνω ντοκιμαντέρ που πραγματικά δεν το ξέρει ο κόσμος του, ίσως ο κόσμος που παρακολουθεί θέατρο, δεν με έχει συνδέσει εμένα με το ντοκιμαντέρ. Και ο κόσμος του ντοκιμαντέρ επίσης δεν έρχεται στο θέατρο, οπότε έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι που όμως και στους δύο συμμετέχω πολύ ενεργά. Και μου αρέσει και πάρα πολύ, δηλαδή και ο κόσμος του ντοκιμαντέρ είναι ένας πολύ παράξενος, διαφορετικός κόσμος. Παρόλα αυτά τα καταφέραμε αυτά τα χρόνια να εισαγάγουμε τον ντοκιμαντέρ, το λέω γιατί είμαι και στην Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, να εισαγάγουμε τον ντοκιμαντέρ στον κινηματογράφο και να γνωρίσει ο κόσμος ένα διαφορετικό είδος. Ναι, υπάρχει και ένα τέτοιο. Έκανα μία ταινία για τις γυναίκες ηθοποιούς στο Αφγανιστάν. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Για πολύ μεγάλο διάστημα τις κακολογούσανε, τις θεωρούσανε ότι είναι πόρνες, ότι τις απειλούσανε. Εκεί υπάρχει μάλιστα και ένας άνθρωπος, ένας ημάμης, ο οποίος λέει ότι οι γυναίκες δεν πρέπει όχι μόνο να παίζουν στο θέατρο ή να τραγουδάνε ή να χορεύουν, ούτε να μιλάνε δυνατά, γιατί ενοχλεί και ερεθίζει τους άντρες. Θέλω να πω, υπάρχει, πάντα υπάρχουν, ή δεν μπορούν να βγουν έξω στο δρόμο, το λέγανε στις συναντεύξεις στο δρόμο, ότι δεν μπορούν να βγουν στο δρόμο χωρίς να συνοδεύονται από ένα μέλος της οικογένειάς τους. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Και όταν η κοπέλα λέει, όχι, εγώ θέλω να είμαι πιο ελεύθερη, υπάρχει μια κόντρα, ή δεν θέλω να φοράω το μαντίλι. Δηλαδή, υπάρχουν και κοπέλες που ακολουθούν αυτούς τους νόμους, υπάρχουν όμως και πολλές που αντιδρούν, οπότε... Σε κάθε περίπτωση όμως αφήνεται στην κρίση του κοινού... Ακριβώς, εγώ δεν μιλάω, δεν μπαίνω σε μια διαδικασία να λέω την άποψή μου μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Βλέπεις το τι συμβαίνει και κρίνει ο καθένας μόνος του. Οπότε δεν στην πραγματικότητα και κάποιος που θα το δει, που μπορεί να έχει την αντίθετη άποψη από μένα ή από μια κοπέλα, επειδή υπάρχουν όλες οι απόψεις μέσα, δεν εναντιώνεται. Δηλαδή δεν είχα ποτέ έτσι σοβαρά προβλήματα με τις ταινίες. Μέχρι στιγμής. Αυτό που έγινε ήταν πολύ τραγικό. Εγώ δεν νομίζω ότι το έχω ακόμα ξεπεράσει ούτε και αντιμετωπίσει πραγματικά. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι το ότι έχει ακόμα, το έχω πραγματικά συνειδητοποιήσει ότι η Χρύσα δεν είναι εδώ. Με τη Χρύσα τη Σπηλιώτη είμαστε φίλες από παλιά, από το γύρω-γύρω όλοι, γίναμε φίλες και κρατήσαμε αυτή τη φιλία μέχρι τώρα, μπορώ να πω.
Πάρα πολύ. Είναι σπάνιο να έχεις γνωρίσει κάποιον στη δουλειά και να έχεις τόση δυνατή σχέση. Δεν έχετε ποτέ ανταγωνισμό μεταξύ σας? Όχι, νομίζω ότι δεν, επειδή δουλέψαμε από την αρχή μαζί, δεν υποστηρίζαμε μία την άλλη. Ήμασταν και μαζί και είχαμε κάνει δουλειές μαζί και χώρια. Και πάντα ήμασταν υποστηρικτικές. Δηλαδή πάντα θέλαμε μια να δει τη δουλειά της άλλης, να δούμε. Δεν ξέρω, καταφέραμε, πράγμα δύσκολο και είμαστε και δύο γυναίκες, να μην έχουμε ανταγωνισμό. Νομίζω ότι δεν έγινε, δεν μπορώ να θυμηθώ στην πραγματικότητα καμία φορά να δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα μεταξύ μας σε αυτό το τομέα. Όχι ότι δεν είχαμε, είχαμε μια συνεργασία κιόλας, είχαμε μια εταιρεία μαζί με 15 χρόνια. Μέχρι τώρα. Δεν, και είναι από τα σπάνια να συνεργάζεσαι με κάποιον και να μην έχεις πρόβλημα. Γιατί γνωριστήκαμε πολύ καλά μεταξύ μας και υπήρχε και ένα διάστημα που μέναμε και στο ίδιο σπίτι, δηλαδή ήμασταν πολύ φίλες. Γι' αυτό και μου λείπει πολύ. Πολύ συχνά θέλω να της πω ξαφνικά ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί, που ήταν ο άνθρωπός μου που μίλαγα μαζί της. Δεν νομίζω ότι θα περάσει σε μένα τόσο εύκολα. Δηλαδή εννοώ ότι ακόμα δεν το έχω βάλει μέσα στο μυαλό μου. Το θετικό για μας που είμαστε καλλιτέχνες, σκεφτόμαστε ότι μετά κάτι μπορεί να μείνει. Αυτό είναι, ναι, πραγματικά. Δεν το είχα σκεφτεί, νομίζω ότι δεν το σκεφτόταν και η ίδια. Αλλά τέλος πάντων, τώρα να, αυτά είναι κάτι που δεν μπορείς να το προβλέψεις. Και πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό.